Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Δράμας, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, φτάσαμε και εκεί. Άρχισαν και οι αεροδιακομιδές. Ναι, να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας είναι ένας από τους νομούς που δέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της πανδημίας. Με βάση τα στοιχεία που μας δίνει ο ΕΟΔΗ, όσο μας τα δίνει, φαίνεται από τα δείγματα που παίρνει μέχρι στιγμής ότι ένας στους τέσσερις συνδημότες μου στη Δράμα νοσούν στον κορονοϊό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο ήρθε να φορτωθεί στο ανοχήρωτο σύστημα υγείας που υπάρχει, σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο υποστηλεχωμένο, με πολλά προβλήματα χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Δράμας έχουμε μετατρέψει περίπου το 50% του νοσοκομείου μας σε κλινικές απλές αντιμετώπισης του COVID-19, δηλαδή από τις 240 κλίνες που διαθέτει το νοσοκομείο, οι 140 έχουν μετατραπεί σε κλινικές COVID και αυτή τη στιγμή 130 ασθενείς νοσηλεύονται σε αυτές τις κλινικές. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί 12 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένα στο 100% και δημιουργήθηκαν κρεβάτια αυξημένης φροντίδας, να πω, μέσα στα χειρουργεία, κάτω από την ανάγκη και άλλων ασθενών να διασωληνωθούν. Και ήταν ακριβώς αυτοί οι ασθενείς που βρέθηκαν στα χειρουργεία μας, όπου εχθές διακομίστηκαν στην Αττική για να βρουν τα αντίστοιχα κενά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Ενώ εχθές έγινε διακομιδή αυτών τριών ασθενών από αυτά τα προσωρινά κρεβάτια, που είπαμε ήταν η λύση ανάγκης διασωλήνωσης, εχθές το βράδυ 4 ακόμα ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε αυτά τα αντίστοιχα κρεβάτια. Εχθές ένας από τους 4 έχει διακομιστεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Θεσσαλονίκη και σήμερα απεδίωσε ένας ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας μας και ένας έχει αποθεραπευθεί. Και πλέον αναζητούμε ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Mm. Αντιλαμβανόμαστε μόνο με την περιγραφή που σας κάνω την κατάσταση που βιώνει το σύστημα υγείας. Όλη η Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες εντατικής θεραπείας και τα μόνα κρεβάτια που έχουν βρεθεί είναι στο νομό Αττικής. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει. Χθες είχαμε 30 εισαγωγές στο νοσοκομείο της Δράμας με μια κλινική παθολογική που λειτουργεί με 4 ιατρούς, από τους οποίους οι 2 νοσούν, 4 ειδικούς παθολόγους, οι οποίοι είναι υποφορτισμένοι με τις 140 κλίνες του COVID. 2 ειδικοί παθολόγοι, ένας πνευμονολόγος που ήθελε να συμβάλλει ιδιώτης και μία πνευμονολόγο που έχουμε μόνιμη στο νοσοκομείο. Με 4 γιατρούς προσπαθούμε να περιθάψουμε 130 ασθενείς. 140 κρεβάτια υπάρχουν, 130 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Πόσο διαφορετική δηλαδή θα μπορούσε να είναι η κατάσταση αν είχε προχωρήσει η κυβέρνηση, από ό,τι μας θα περιγράφετε κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό που λέγατε από την πρώτη στιγμή σαν συνδικαλιστικά όργανα, επίταξη του ιδιωτικού τομέα και ένταξή του στο σχεδιασμό συνολικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και απαραίτητα προσλήψεις. Ναι. Από το πρώτο κιόλας κύμα της πανδημίας βγήκαμε το σωματείο και είπαμε ότι πρέπει να λογαριαστούμε τώρα, να κάνουμε τώρα το λογαριασμό. Και όχι μόνο στο κομμάτι των ευθυνών που φτάσαμε σήμερα το σύστημα υγείας, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Μία από τις προτάσεις που και σήμερα ακόμα υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για να γίνει, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, η επίταξη
των ιδιωτικών κλινών απλής νοσηλείας, των κλινικών ΜΕΤ, τους ιδιώτες γιατρούς να ενταχθούν κάτω από όρους και προϋποθέσεις ενός κεντρικού σχεδιασμού, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια πολεμική κυριολεξία και αυτός πρέπει να είναι ακριβώς ο σχεδιασμός ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία των ασθενών μας. Mm-hmm. Η επίταξη δηλαδή, ώστε το νοσοκομείο της Δράμας να λειτουργεί με ασφάλεια, με τους αντίστοιχους παθολόγους που χρειάζονται για να λειτουργήσουμε με ασφάλεια, με εντατικολόγους, με νοσηλευτές, με παρασκευαστές, με βοηθητικό και τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Το αναγκαίο προσωπικό δηλαδή που χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας έχει 30.000 κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Οι μόνες προσλήψεις που έχουν γίνει από το 2019, το πρώτο εξάμεινο του 19 μέχρι και σήμερα είναι μηδέν οι μόνιμες προσλήψεις. Έχουν γίνει μόνο προσλήψεις εποχιακού προσωπικού. Εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικούμε τη μονιμοποίηση όλου αυτού του προσωπικού στα νοσοκομεία. Να πω ότι αντίστοιχα στο νοσοκομείο της Δράμας αυτή τη στιγμή το 25% των εργαζομένων εργάζεται, είναι ορισμένου χρόνου, είτε είναι συμβασιούχοι, είτε είναι επικουρικοί, είτε είναι εργαζόμενοι με την τιμοφιλή εργασία του ΟΑΕΒ. Έχουν κάνει γαλέρες στην κυριολεξία τα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι νοσηλευτές εργάζονται πλέον χωρίς να παίρνουν ρεπό, γιατί περίπου 105 συνάδελφοί μου έχουν νοσούν αυτή τη στιγμή και είναι εκτός υπηρεσίας. Έχετε και χάσει και συναδέλφους σας. Έχουμε τα συλληπιτήριά μας κιόλας. Να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της συναδέλφισσας 52 χρονών που έχασε τη μάχη με τη ζωή. Και χθες φρυνούμε και την απώλεια του συζύγου μιας συναδέλφισσας, η οποία κόλλησε και η ίδια και ο σύζυγός της και χθες έχασε τη μάχη με τη ζωή. Και ήδη έχουμε και δύο συναδέλφους εργαζόμενους οι οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Παπαδόπουλε, να πω κάτι και νομίζω ότι έχει σημασία τούτες της ώρας. Επειδή και εμείς ακούμε και καταγράφουμε και κρούσματα υγειονομικών και θανάτους υγειονομικών εν μέσω της πανδημίας, δεν μπορεί να θεωρείται ως ένα δεδομένο ότι ο γιατρός, ο νοσηλευτής πάει στη δουλειά του και υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Δεν νομίζω ότι πρέπει αυτό να θεωρηθεί δεδομένο σε όλους μας, ότι ρισκάρει τη ζωή του. Προφανώς ρισκάρει και σε κάθε εργασία ρισκάρεις, αλλά αν είχαν πάρθει απαραίτητα μέτρα, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Δράμας έχει γίνει πολύ μεγάλη διασφορά. Περίπου ένα στους έξι εργαζόμενους νοσούν. Εμείς και αυτό το είχαμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή και είχαμε βγει στις 7 του Απρίλια ακριβώς αυτό, να αναδείξουμε τα ελλειπή μέτρα προστασίας που υπήρχαν στους εργασιακούς μας χώρους. Και νομίζω ότι δεν ακουστήκαμε από την κυβέρνηση. Ενώ υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος 8 μηνών να θωρακίσει το σύστημα υγείας, νομίζουμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Νοσήσανε οι συνάδελφοί μας, χάσανε τη μάχη με τη ζωή, άλλοι κινδυνεύουν η ζωή τους αυτή τη στιγμή. Και ακριβώς αυτό είναι που και σήμερα αναδείξαμε. Πώς το λένε, τα μέτρα προστασίας, η στελέχωση του νοσοκομείου, η μειωμένη χρηματοδότηση. Μαθαίνουμε ότι ο νέος προϋπολογισμός που μπήκε για το 2021... είναι ακόμα μειωμένος. Πώς το είδατε αυτό, αλήθεια? Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτό? Για 600 εκατομμύρια μείων. Εμείς ζητάμε όχι τη μείωση, αλλά την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και με χρηματοδότηση. Και από την άλλη βλέπουμε, αντί να αυξάνεται ο προϋπολογισμός και οι ανάγκες για να καλύψουμε όλα αυτά τα προβλήματα για να διασφαλίσουμε την υγεία του λαού μας, από την άλλη η κυβέρνηση να απαλλάσσει
να κόβει χρήματα από το σύστημα υγείας και να τα δίνει, βλέπουμε, απλόχερα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Βλέπουμε 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν. Έχει άλλες κατευθύνσεις και βλέπουμε ότι αυτή την κρίση της πανδημίας να την πληρώνει πάλι οι εργαζόμενοι, οι αυταποσχολούμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, και γι' αυτό διεκδικούμε ότι, και παλεύουμε ότι και αυτή την κρίση της πανδημίας να μην τη φορτωθούμε στην πλάτη μας, να παλέψουμε. Καλέσαμε την πρώτη στιγμή σωματεία εργαζομένους του νομού να συστρατευτούμε, να ενώσουμε μαζί τις φωνές μας ώστε να αντιπαλέψουμε αυτή τη νέα επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και της περιοχής μας. Πρώτα και κύρια στη θωράκιση του συστήματος υγείας, αλλά και από εκεί και πέρα, πώς το λένε, να μην πληρώσουμε την κρίση της πανδημίας οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μας. Κύριε Παπαδόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι ανάγκες που έχει σήμερα το νοσοκομείο της Δράμας λόγω της πανδημίας, ναι, προϋπήρχανε? Δηλαδή η πανδημία απλά διπλασίασε τα κρεβάτια και φάνηκε μικρότερος ο αριθμός των γιατρών και των υγειονομικών ώστε να ανταπεξέλθει? Εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Τα τελευταία 12 χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και το νοσοκομείο της Δράμας δέχτηκε μεγάλη επίθεση. Να πούμε ότι από τα 13.900 εκατομμύρια που έπαιρνε κρατική χρηματοδότηση έγινε μια μείωση περίπου 40%, δηλαδή κατεβήκαμε περίπου στα 7.800.000. 250 περίπου συνάδελφοί μου αποχώρησαν από το νοσοκομείο τα τελευταία 12 χρόνια και έγινε μια πάρα πολύ μικρή αναπλήρωση όλου αυτού του προσωπικού που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία έκανε σχεδόν μηδανικές προσλήψεις στο νοσοκομείο της Δράμας. Παρέμεινε χαμηλός ο προϋπολογισμός σε ένα παλαιωμένο νοσοκομείο επαρχιακό και σήμερα φαίνεται με όλους, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το κενό που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να συνδράμει και αυτή στη μη στελέχωση του νοσοκομείου, στη μη χρηματοδότησή του, συντηρώντας αυτή την κατάσταση και μάλιστα οδηγώντας και σε χειρότερες καταστάσεις, αντί να καλυτερεύουμε το σύστημα υγείας και να το ενισχύουμε, να πηγαίνουμε σε χειρότερες καταστάσεις χρόνο με το χρόνο. Άρα υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το λέω αυτό γιατί στην πόλη σας βρέθηκε σήμερα και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν όμως ευθύνες? Γιατί σήμερα το να ακούγονται απλά λόγια συμπαράστασης φτάνουν? Ακριβώς σήμερα στη συνάντησή μας αυτό θίξαμε, ότι υπήρχαν διαχρονικές ευθύνες και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι των ευθυνών που τους αναλογεί. Μας απάντησε ότι επί κυβερνήσεις γίνανε προσλήψεις, ένας αποχωρούσε, ένας ερχότανε, που δεν ισχύει, δεν γίνανε αυτές οι προσλήψεις. Παρέμειναν μηδενικές οι προσλήψεις και στο νοσοκομείο της Δράμας, όπως και η χρηματοδότηση του νοσοκομείου μας. Να πω ότι στο νοσοκομείο της Δράμας γίνανε τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης συγχωνεύσεις κλινικών, κλείσιμο κλινικών κτλ. Και στα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε τίποτα από αυτές τις συγχωνεύσεις και από αυτά τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Παρέμεινε η ίδια κατάσταση, χαμηλή στελέχωση των κλινικών, μειωμένος προϋπολογισμός, επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και σήμερα έχουν μείνει σε ομοιρία οι συμβασιούχοι, οι καθαριστές, τα πεζοκόμοι, οι φύλακες του νοσοκομείου,
και έχει αυξηθεί περίπου στο 25% η μερική απασχόληση στο νοσοκομείο μας. Και νομίζουμε ότι ακριβώς αυτό αναδείξαμε και σήμερα, τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, που ήρθε να φανεί ξεκάθαρα τα ζητήματα του συστήματος υγείας κάτω από μέσα από την πανδημία, μέσα από την ανάγκη για φροντίδα των ασθενών, που πλέον σήμερα φαντάζει ένα διέξοδο που προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να βρούμε λύσεις. Έχουμε προτείνει, όπως είπαμε και εμείς, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, γιατί εκεί έχουμε οδηγηθεί πλέον, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την και υγεία. Αυτή και αυτή να γίνει και σχεδιασμένα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ άσχημο το παράδειγμα που δίνει με αφορμή την επίταξη αυτή που έχει κάνει στις δύο κλινικές η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτή δεν είναι επίταξη. Αυτός είναι πακτολός, είναι ένα πακτολό χρημάτων που γίνεται μπόνους στους κλινικάρχες της Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν μιλάμε για τέτοιες μορφές επίταξης. Τώρα μιλάμε, σαφώς πρέπει να διασφαλιστούν οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών των κλινικών, αλλά όχι να δώσουμε απλόχερα και μέσα από την κρίση της πανδημίας να κερδοφορήσουν επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο της υγείας. Mm-hmm. Πώς είδατε τις χθεσινές κινητοποιήσεις με αφορμή την απεργία που κήρυξαν συνδικάτα, αλλά και την επίθεση αυτή που έχουν δεχτεί από την κυβέρνηση με αυταρχισμό και τρομοκρατία? Εμείς στο νοσοκομείο της Δράμας, παρόλο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με πολλούς συναδρέφους να βρίσκονται εκτός εργασίας, οπότε λειτουργούσαμε με προσωπικό ασφαλείας. Παρόλα αυτά, εχθές πραγματοποιήσαμε απεργιακή κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου μας, μια συμβολική κινητοποίηση. Και εμείς ακριβώς συναντήσαμε στην πύλη του νοσοκομείου δεκάδες αστυνομικούς να συνοστίζονται υποτίθεται για να διασφαλίσουν την υγεία και την εξάπλωση του κορονοϊού, συνοστίζοντας οι ίδιοι οι αστυνομικοί στην πύλη, προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν ακριβώς τους υγειονομικούς που βγήκανε να αναδείξουν τα προβλήματα, γιατί αυτό που μας απασχολεί και μας προβληματίζει είναι η υγεία του λαού μας, να μην κινδυνεύσει άλλος άνθρωπος, να μην φρυνήσουμε νέα θύματα. Ακριβώς αυτό βγήκαμε να αναδείξουμε, και όχι μόνο στα ζητήματα της πανδημίας, γιατί ήμασταν στις πύλες των νοσοκομείων και πριν την πανδημία για να αναδείξουμε εκεί που οδηγούν τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να εμποδίσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, γιατί είδαμε και σε γειτονικό νοσοκομείο της Κομοτηνής να μετατρέπουν τα νοσοκομεία με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δίνοντας δωράκι στους επιχειρηματικούς ομίλους στον χώρο της υγείας να κερδοφορήσουν στις πλάτες του λαού, με την υγεία του λαού μας να κερδοφορούν μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Αυτά αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα. Αυτά συνεχίζουμε να τα αναδεικνύουμε και τον καιρό της πανδημίας, γιατί ακριβώς ο λαός μας πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και σήμερα. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις και τι υπηρετούν η κάθε κυβέρνηση, είτε η λεγόμενη αριστερή ή η λεγόμενη δεξιή. Ποιοι είναι αυτοί ακριβώς, αυτά ακριβώς τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Είτε με ένα αριστερό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το φιλελεύθερο της Νέας Δημοκρατίας, δείχνουν ότι και οι δύο ακριβώς εξυπηρετούσαν μεγάλα συμφέροντα στον χώρο το επιχειρηματικό χώρο της υγείας, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις. Γι' αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα βγήκε και μίλησε για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, και σήμερα δικαιωνόμαστε σε αυτό το αίτημά μας, γιατί πρέπει να είναι δημόσιο και αποκλειστικά δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας, γιατί βλέπουμε ότι οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι
στον χώρο της υγείας, ακόμα και μέσα από την, μέσα από την πανδημία, θέλουν να ρουφήξουν το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων για να κερδοφορήσουν πάνω στην ανάγκη και στα προβλήματα της υγείας του λαού μας. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ χρήσιμα τα όσα μας μεταφέρατε. Εμείς να σας πούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και μακάρι να επιτευχθούν σήμερα τα αιτήματα που θέτουν οι υγειονομικοί, ο λαός, γιατί είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμος παράγοντας σήμερα ο λαός για να επιτευχθούν. Νομίζω ότι ο λαός βγάζει σήμερα συμπεράσματα. Βγάζει συμπεράσματα γιατί εμείς αναδείξαμε το πώς θέλουμε την υγεία του λαού. Και υπάρχουν παραδείγματα ανά τον κόσμο που έχουν δημιουργηθεί συστήματα υγείας που ακριβώς διασφαλίζανε κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες του λαού και όχι την κερδοφορία των μονοπωλίων. Εκεί είναι η κατεύθυνση που πρέπει. Δηλαδή, η υγεία πρέπει να πηγαίνει με βάση τις ανάγκες του λαού μας και όχι με βάση την τσέπη και τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας μας. Έτσι πρέπει να σχεδιάζεται. Νομίζουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση με την αντιστοιχία κλινικών και νοσηλείων που γινόταν στο λαό την τότε εποχή, έτσι. Και σήμερα φτάσαμε στο 2020 και η επιστήμη, η τεχνολογία στον χώρο της υγείας να εξελίσσεται ραγδαία και να μην έχουμε τη δυνατότητα να περιθάψουμε τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία, η γνώση στην ιατρική έχει εξελιχθεί, έχει τεράστια εμπειρία, τεράστια γνώση, τέτοια υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να μην υπάρχουν, ξέρετε ότι αν αναπτύξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πραγματικά και λύνουμε σε πρώτο βαθμό ότι πολύ λίγοι ασθενείς θα χρειάζονται νοσηλεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό που έκανε η Κούβα. Ένα τέτοιο σχεδιασμό όμως, ναι, δεν τον υλοποιούν, δεν το θέλουν, δεν το επιθυμούν. Γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένους ομίλους. Εμείς λέμε ο λαός πρέπει να βγάλει συμπέρασμα. Να δει ποιες είναι οι ανάγκες του λαού μας και πώς πρέπει να είναι το σύστημα υγείας. Και πρέπει να περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας αυτούς που μας έχουν κάτσει στο σβέρκο και μας ρουφάνε το αίμα και πραγματικά να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές που συντηρούν και θρέβουν τα μεγάλα συμφέροντα, το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε επίπεδο της χώρας, να πάρει την εξουσία στα χέρια του ο λαός πραγματικά, να διαμορφώσει τα δικά του αιτήματα και στα ζητήματα της παιδείας και στα ζητήματα της υγείας και κάτω από ένα σχεδιασμό να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σας.